Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, στον Ολυμπιακό εξετάζουν τις περιπτώσεις των Μπάμπιτς από τη Σπάρτα Μόσχας και του Γουίλιαν Ρότσα για το κέντρο της άμυνας. Σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας, στο ερυθρόλευκο τραπέζι έχουν πέσει μεταξύ των άλλων δύο ονόματα παιχτών που αγωνίζονται στο ρώσικο πρωτάθλημα, ενός αριστεροπόδαρου και ενός δεξιοπόδαρου στόπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, πρόκειται για τους Μπάμπιτς της Σπάρτακ Μόσχας και το Γουίλιαν Ρότσα της Τζεσεκά Μόσχας. Ο Μπάμπιτς είναι 28 ετών, αριστεροπόδαρος στόπερ, ύψους 1,94 μέτρα, γεννημένος στην Μπάνια Λούκα και διεθνής με την Εθνική Σερβίας. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο από τη Σπάρτακ Μόσχας έως το καλοκαίρι του 2026 και η αξία του ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρότσα είναι 29 ετών, δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ύψους 1,91 μέτρα, Βραζιλιάνος, γεννημένος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και κάτοχος Ιταλικού διαβατηρίου και έχει συμβόλαιο με την Τζεσεκά Μόσχας για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής Φλαμέγκο, συνέχισε στη δεύτερη ομάδα της Γκρέμιο, ακολούθησαν η Κόβα Πιεδάδε και η Πορτιμονένσε στην Πορτογαλία. Η Σπάρτακ Μόσχας απέκτησε το Λατινοαμερικάνο αμυντικό από την Πορτιμονένσε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2022 και η αξία του αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ολλανδία όπου διεξάγει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν. Κατά την πρωινή προπόνηση της τρίτης ημέρας στο Σίνταμ προέκυψε ένα απρόοπτο πρόβλημα καθώς ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων. Κατά τη διάρκεια ασκήσεων φυσικής κατάστασης και έκρηξης, ο Ισπανός αμυντικός μέσος ένιωσε ενοχλή στην αριστερή γάμπα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προπόνηση και να επιστρέψει στο ξενοδοχείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο Γκαρθία συμμετείχε μόνο στο πρώτο μέρος της προπόνησης, η οποία περιείχε ασκήσεις με μπάλα. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατηρεί την ένταση των προπονήσεων σε υψηλά επίπεδα. Όσο αφορά τον Γκαρθία, είναι σίγουρο ότι δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη προπόνηση, μέχρι να επιβεβαιωθεί αν η ενόχληση που αισθάνθηκε είναι σοβαρή ή όχι.